Νέα δραματική μείωση καταγράφουν τα τελευταία 24 ώρα οι τζίροι των ταξί μετά την εφαρμογή του νέου συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 23%. Οι διαμαρτυρίες των επιβατών για τα κόμιστρα είναι πλέον συχνότερες και ξεσπούν στους οδηγούς ακόμη και για θέματα άσχετα. Το κόμιστρο για μας, για τον κόσμο. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτό. Μας κάνανε σπραχτόρους. Να τα παίρνουμε από τον καθένα για τους τα δίνουμε. Κατά την εποχή είναι ακριβά. Κατά την εποχή για την ανεργία. Το ταξί δεν φταίει η ακρίβεια, το αν υπάρχει. Φταίει η οικονομική κατάσταση η δικιά μου και από εκεί και πέρα την άλλα μου. Όντως φωνάζει, όντως φωνάζει. Και αυτά τα μέτρα που θα έρθουν τώρα, άστα να πάει στα κομμάτια. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα του ραδιοταξί. Καθώς ακόμη και για σύντομες μετακινήσεις στο κέντρο, η ελάχιστη ταρίφα είναι 5 ευρώ. Γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικές προστιβές. Αλλά και δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι ποτεύουν να πεθάνουν από την πείνα. Και εμείς δεν έχουμε φράγκο. Τι ψάχνετε, ρε παιδιά. Οπωσδήποτε φωνάζει, άλλη μόνο. Πολλοί ταξιτζίδες λένε πως το μεροκάματο έπεσε πλέον στα 15 ευρώ το 12ωρο. Και βέβαια δεν τίθεται ζήτημα 8ωρης ή 6ωρης βάρδιας. Όσο για τις πιάτσες, είναι σε καθημερινή βάση γεμάτες από ταξί που περιμένουν πολλές φορές επιματέω κάποιον πελάτη. Ότι μέχρι και 15 ευρώ και 12 ευρώ το μεροκάματο. Και πολλές φορές ούτε και εκείνα. Τι βλέπουμε, μία τρύπα στο νερό, τίποτα. Δεν έχουμε που να ράξουμε. Και πάμε και κλείνουμε σπίτι μας γιατί δεν έχουμε που να ράξουμε. Δουλειά δεν υπάρχει, τι να λέει, ακέμε πετρέλαιο τζάμπα.